Ο άλλος παίζει αντί για 5-3-2, 3-5-2 όταν αμήνεται. Ναι. Και πάει και πέφτει ο Βλαχοδήμος πάνω στο center back. Αντί να πέφτει πάνω στον Κίτσιο. Δηλαδή. Το οποίο 3-5-2 το έχεις αναλύσει πολλές φορές με τον Αλέφα. Το 3-5-2 πόσο επικίνδυνο είναι. Το 3-5-2 εγώ έχω κάτσει ώρες στα Εξάρχεια με τον Αλέφαντο. Ώρες και μέρες να μου το εξηγεί και με παραδείγματα. Λίγοι προπονητές ξέρουν να παίζουν το 3-5-2. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται να έχει ομάδα σου μεγάλη κατοχή. Το πλεονέκτημα είναι ότι αμήνεσαι με 5 και όχι με 4, δεν αμήνεσαι με 3. Οι προπονητές το κάνουν. Και το βασικό είναι ότι στο σημερινό ΠΑΟΚ ένας από τους χειρότερους παίκτες ήταν ο δεξιός ο μπακ. Ναι, ναι. Κίτσιο. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου. Ούτε ο Λεόβατς πήγε καλά. Ο Λεόβατς για μένα πήγε καλά. Ναι. Ναι. Στο, όχι στο ανασταλτικό. Ούτε ναι, ο Λεόβατς πήγε καλά. Ναι. Καλά τα λέει. Το πρώτο λάθος είναι αυτό. Μετά, υπάρχει στο ποδόσφαιρο κάτι το οποίο λέγεται κατασκοπία. Δηλαδή, να δω την αδυναμία του αντιπάλου σε όλα τα πράγματα. Λέει, ξέρω εγώ, πώς θα τον πλησιάσουμε αυτόν. Ξέρω εγώ, είναι να κάνει μια δουλειά στο δημόσιο. Ωραία, τι θέλουμε να κάνουμε και ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο. Ξέρω εγώ, το τάδε. Τι είναι, ξέρω εγώ, είναι γυναικάς. Ωραία, του ρίχνουμε δύο γκόμενες από δίπλα. Τι είναι, χαρτοπαίκτης. Τι είναι, ξέρω εγώ, τζογαδόρος. Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο. Σήμερα ο ΠΑΟΚ με το Χαρίση στα αμυντικά χαφ. Με κίτρινη κάρτα από το πρώτο μήκρο είναι ο πιο ευάλωτος παίκτης του ΠΑΟΚ. Εκείνη η βλακία για, ναι. Για να πάρει επάνω. Να στείλει κάποιον ο στραβάκι και να πει: πάνε, εκμέευσε την κόκκινη. Πάνε πάνω του και σκάσουν μια τρίπλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κάνει φάουλ. Δεν το ξέρει. Γι' αυτό πολλοί μιλάνε για τον ΠΑΟΚ στο θέμα της κατασκοπίας. Σωστό. Εγώ στη δουλειά μου, γενικά στη δουλειά μας, ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι οι δικές μας αδυναμίες για να τις καλύψουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες των αντιπάλων μας για να τους χτυπήσουμε. Είναι λογικό. Πάντως 3-5-2 με Κίτσιο και Λέβας δεν βγαίνει, full back. Ο Στραματσόν με κίτρινο το Χαρίση από νωρίς δεν γνωρίζει ότι είναι το λάθος του και δεν βγάζει Καλτσά, Βλαχοδήμο, Πράνιτς όταν βγαίνει, ξέρω εγώ, πάνω του. Και φυσικά ο Κροάτης για τον ΠΑΟΚ βγάζει για μένα άσκοπα το καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ που είναι ο ποιος, ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης. Μα δεν το βγάζει, συγγνώμη. Για μένα. Και βάζει ένα Αντώνη. Ποιος είναι αυτός ο Αντώνης. Ο Άντωνης. Ποιος Άντωνης. Έδειξε ότι δεν πάει για το διπλό, πάει για το χιν. Ναι, πάει για το χιν. Δεν πίστευε ότι μπορεί να πάρει το διπλό. Και μου βγάζει αυτόν. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα λίγο γρήγορα πριν συνεχίσουμε και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Μάκ έχει κάνει το χειρότερο παιχνίδι σήμερα για μένα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Μακ. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Ο Χαρίσης δεν βγαίνει ως κόφτης. Καταρχήν είναι εγωιστής. Με τίποτα. Ως κόφτης. Χαρίση. Ως κόφτη. Ως κόφτης. Δεν βγαίνεις. Είσαι κάρτα, μαρκάρισμα και κάρτα. Εμόπτυση έπαθε ο καημένος ο Τσίμηρο σήμερα να τρέχει από το κεφάλι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν βγαίνει ως κόφτης. Ψηλά, χαμηλά πάει σαν τα γάρι με τις τάπες. Τα έχω πει χίλιες φορές. Αγελαδοτρόφο τον έχω πει, παρεξηγήθηκε. Βελτίωσε το μαρκάρισμά σου να βγει σαν παίκτης. Δεν το βελτίωσες. Θα έχεις προβλήματα. Εντάξει, γυρνάει και από τραυματισμούς. Αυτός έχει προβλήματα το παιδί. Ένας λόγος που δεν τον προφύλαξε, πιστεύω ότι δεν έχει γι' αυτό το λόγο. Δεν κάνει και καλή ζωή. Τέταρτον, Χατζη Ισαΐας. Πρέπει να βελτιώσει το αριστερό του πόδι. Και αυτό σήμερα δεν ήταν. Όταν τον πρεσάρουν, πανικοβάλλεται. Αυτό δεν το έχουμε δει. Εντάξει, τα πρώτα του παιχνίδια, εγώ δεν τον παρεξηγώ. Ναι, πανικοβάλλεται και πρέπει λίγο να βελτιώσει τα 0-40. Λίγο πιο εκρηκτικός. Ναι, να βελτιώσει αυτό το. Έφυγα. Βελτιώνεται, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι πολύ καλός αμυντικός και πρέπει να βελτιωθεί. Όπως πρέπει να βελτιωθεί ο Κίτσιου στο ένασμένα αμυντικά και όταν βγαίνει με την μπάλα να κάνει 100 σέντρες σε κάθε μάτς, σε κάθε προπόνηση. Αυτοί βρήκανε φίλε στην τουλάπα, τι θα κάνουμε τώρα. Στιλιστικά τώρα. Πότε ήμασταν καλοί στιλιστικά για να γίνουμε τώρα στα γεράματα. Δεν μας δίνει κανένας, δεν όμως στη σπίτια μας. Πέλκας. Έκασε τον κόλ. Εμένα ο Πέλκας. Μόλις άλλαξε θέση, άρχισε να παίζει ο Πέλκας. Ο Πέλκας ξέρει μπάλα. Ναι. Θέλει λίγο το μυαλό του να το προσεγγίσει. Τρέστηκε το κουτουλίδι, ρε Πέλκα. Α, το κουτουλίδι, θα φτάσουμε και ο Πέλκας. Πες να πάρει την κόρη. Μισό λεπτό. Έδειξε ο Πέλκας ότι το αντικείμενο το γνωρίζει μπάλα, ξέρει να παίζει. Απλώς τώρα δεν ξέρω ότι το μυαλό του πώς σκέφτεται και την ώρα, πώς παρασύρεται. Ενθουσιάζεται, δεν ξέρω. Θα σου πω δύο λόγια για τον Πέλκα. Πέλκας. Είναι κοντός, γρηγοράκος. Ναι. Ξέρει μπαλίτσα. Στο ένασμένο δεν πάει ποτέ. Δεν πάει να μου φάει τρίπλα. Θέλω να δω τον Μπέλκα να πάρει, παίζει έξω αριστερά, να μου φάει τον δεξί τον μπακ.
τον Ρονάλντο. Πώς έφαγε ο Ρονάλντο προχθές που το έκανε, τον ανάλογο μπακ να το βρει και να τον πάει εκεί. Θέλω, αν σε ανέξω αριστερά, να πάει με τρίπλα, με το δεξί να φύγει από την εξωτερική και να κάνει μια μπούκα και να την γυρίσει. Στον άξονα μπορεί να παίξει αυτό. Στον άξονα. Μόνο εκεί μπορεί να παίξει. Στον άξονα. Εφόσον δεν μπορεί να τριπλάρει και να μπει κάθετα, να πάει να μου κάνει καλές πάσες. Λέω. Το βάζει, έχει εύκολο γκολ ο Πέλκας, όμως πρέπει να του τη σκάσει και αυτού στη μικρή περιοχή. Δεν μπορεί να τη δώσει αυτός μόνος του να πάει ένας με έναν, ένας με δύο. Δεν μπορεί. Το κατάλαβες. Yeah. Πρέπει να του τη σκάσει. Ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης θα βγει. Yeah. Ο Μιστακίδης. Ναι, γελάει κι ο άλλος. Για μένα λέει. Για ποιον λέει, για μένα. Μέχρι και ο Χρολύπτης γελάει μέσα. Τι γελάει ρε Ταγάρη εσύ από την Καστοριά, γελάς. Από το διάβασα εδώ μερικές κουβέντες. Πάει ο Ταγάρη να πούμε. Ο Μιστακίδης θα βγει για μένα. Στέλνε και άλλα μηνύματα σε φίλοι. Πόσο χρόνο είναι ο Μιστακίδης? Μικρός είναι. Μικρός είναι. Γιατί θα βγει? Πρώτον κάνει ζωάρα. Ούτε ξύδια ούτε μύδια έχω μάθει. Δεν πίνει. Δεύτερον. Βλέπει το γήπεδο ο Μιστακίδης. Βλέπει το γήπεδο. Πώς είναι ένας καλός οδηγός, ποιος είναι ο καλός οδηγός? Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου καλό οδηγό. Γιατί το θεωρώ καλό οδηγό? Ένα βασικό προτέρημά μου σαν οδηγός. Ξέρω τι γίνεται στα μπροστινά 300 μέτρα και ξέρω τι γίνεται στα πίσω 300 μέτρα. Παρακολουθείς τους καθρέφτες. Ναι. Είμαι σε μια φάση που ξέρω τι γίνεται στο χώρο μου. Το χώρος μου είναι 300-400 μέτρα μπροστά και πίσω. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω ατύχημα. Προλαβαίνω, σταματάω. Πρόσεξε τώρα. Την μπάσα που δίνει στον γκολ του Πέλκα. Οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα τη βγάλουν κατά λάθος. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν ξέρω το μάνατζερ του, δεν ξέρω το γονέα του, δεν ξέρω τον προπονητή του. Να ρωτήσω και να δω, την ήθελες αγόρι μου να τη δώσεις την μπάλα στον Μπέλκα ή την έκανες κατά λάθος? Γιατί αν, εγώ πιστεύω ότι την έδωσε και το ήθελε, πιστεύω. Εάν την έδωσε και ήθελε, βγαίνει μεγάλος παίκτης. Πρόσεξε. Έχει κεφάλι από πίσω, έχει κάθε την πάσα, είναι γρήγορος. Και έχει περισσότερα προσόντα από τον Μπέλκα. Είχα πει και είχα γράψει. Βάλτε το Μιστακίδη 4-90 λεπτά πίσω από το center forward. Αυτό που είχα να σου πω, θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Δώστε του 4-90 λεπτά, τετραγωνοκέφαλε, τούτο που πήγε και έπαιξε με 3 πίσω αντί για 5 όταν αμήνεσαι. Αυτό έτσι κανεί τον περιμένει. Και έχει τραμολύσει. Δεν φταίω Κίτσιου. Έχει αμολύσει τον Κίτσιου. Έχει αμολύσει τον Λέοβατ. Έχει αμολύσει τον Κίτσιου και τον Λέοβατ ψηλά και. Βγαίνει ο Βλαχοδήμος και πέφτει πάνω στο στόπερ. Ευτυχώς που δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, Ναπολεόνι, κανένας, ξέρω εγώ, παίζουν κανένα γρήγορο, σταματάει το μυαλό, κανένας Βάργας, κανένας αυτός, να σου πάρει πέναλτι και τα λοιπά. Ευτυχώς, λέω εγώ.